Το ενδεχόμενο να βγουν και πάλι στους δρόμους εξετάζουν οι διοκτήτες φορτηγών ομού Λάρισας μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Υπουργείο Μεταφορών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών φορτηγών Λάρισας, Βασίλη Τσιμουράγκα, όλος ο κλάδος αντιδρά στις νομικές αποφάσεις του Υπουργείου. Άρον-άρον, με βίαιο τρόπο, προσπαθεί να φέρει σε ένα νόμο με 19 άρθρα το Υπουργείο 29 τροποποιήσεις. Αυτό δηλώνει την μεγάλη αποτυχία του νόμου και δικαιωνόμαστε εμείς σαν κλάδος των μεταφορών. Όμως και εδώ πάνω γίνονται πάλι προσπάθειες να διαλύσουμε τον κοινωνικό ιστό της χώρας και κατ' επέκταση τις μεταφορές. Ένα θα σας πω χαρακτηριστικά, ότι φωτογραφίζει καρτέλ με το άπειρα ρο, με τις άπειρες καρότσες που μπορεί να έχει ένας, ο οποίος θα έχει ένα αυτοκίνητο. Αυτό λέει ότι θέλει να συγκεντρώσει τη δύναμη σε έναν, δύο, τρεις και εμείς να καταλήξουμε πλέον οι επαγγελματίες της μεσαίας τάξης σαν δανειζόμενο προσωπικό. Παράλληλα, ο κύριος Τσιμουράγκας προανήγγειλε βία στη βία της κυβέρνησης με τη συμμετοχή του κλάδου του για αρχή στις 48 ώρες απεργίας στις 19 και 20 Οκτώβρη. Βία προσπάθεια να αλλάξουμε το νόμο που δεν έκλεισε χρόνο, βία και δυνατή αντίδραση και από εμάς τους αυτοκινητιστές. Αυτή τη στιγμή σίγουρα ναι, θα συμμετέχουμε στην απεργία, στις πανελλαδική απεργία στις 19 του μηνός, αλλά πιστεύουμε ότι μπορεί να μας βρούνε και πιο γρήγορα κινητοποιήσεις, διότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επιχειρεί να ρίξει τις τροποποιήσεις να ψηφιστούν είτε με το πολυνομοσχέδιο είτε με κάποιον αδιαφανή τρόπο να τα περάσουν μέσα στη Βουλή προς ψήφιση. Να σημειωθεί πως στη σημερινή σύσκεψη των αυτοκινητιστών βρέθηκαν και συζήτησαν μαζί τους και άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ άλλων και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.